Η όσφρηση των σκύλων είναι χιλιάδες φορές πιο ικανή να ξεχωρίζει οσμές από αυτή των ανθρώπων. Λέγεται ότι μπορούν να εντοπίσουν ακόμα και τη μικρότερη συγκέντρωση οσμής με αναλογία περίπου 1 στο 3 εκατομμύριο. Για τους ανθρώπους κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να είναι ικανοί να εντοπίσουν ένα κουταλάκι ζάχαρη μέσα σε δύο πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Χάρη στην τρομερή ικανότητα της μύτης τους, έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν αλλαγές που γίνονται στα χημικά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 5 ιατρικές παθήσεις που τα σκυλιά είναι σε θέση να μυρίσουν. Μην ξεχάσεις πως αν σου αρέσει να ενημερώνεσαι για θέματα από τον κόσμο των σκύλων, δεν έχεις παρά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας. Η πιο γνωστή ασθένεια που έχει βρεθεί ότι τα σκυλιά μπορούν να ανιχνεύσουν είναι ο καρκίνος. Έχουν καταγραφεί περιστατικά που σκυλιά έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσω της όσφρησής τους διάφορους τύπους καρκίνων, όπως αυτόν του δέρματος, του μαστού, του προστάτη, του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης. Πολλές φορές έχουμε ακούσει για ένα σκυλί που παθιαζόταν με ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος του ιδιοκτήτη του, όπως για παράδειγμα μια ηλιά ή κάποιο σημάδιο που το μύριζε και το έγλυφε ασταμάτητα, ώσπου ο ιδιοκτήτης να διαπιστώσει τυχαία, σε ένα μεταγενέστερο ραντεβού στο γιατρό του ή σε κάποιο ιατρικό check-up, ότι ο σκύλος του μύριζε και διαισθανόταν τον καρκίνο. Μια έρευνα που έγινε το 2019 από μια βιολόγο και ερευνήτρια που ασχολείται με το συγκεκριμένο κλάδο πάνω από 20 χρόνια, απέδειξε ότι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είχαν τη δυνατότητα να μυρίσουν και να ξεχωρίσουν τον καρκίνο με ποσοστό επιτυχίας 97%. Η έρευνα έγινε με 4 σκυλιά Beagle που, όπως έχουμε αναφέρει και στο βίντεο για αυτά, έχουν ιδιαίτερες οσφρητικές ικανότητες. Σε μια άλλη έρευνα που έγινε το 2006, χρησιμοποιήθηκαν 5 σκυλιά με απλή βασική εκπαίδευση, τα οποία έλαβαν μια ειδική εκπαίδευση μόνο 2-3 εβδομάδες πριν το πείραμα. Ύστερα από αυτό, τα έβαλαν να μυρίσουν την ανάσα ασθενών με καρκίνο του μαστού, άλλων με καρκίνο του πνεύμονα και άλλων απόλυτα υγιών ανθρώπων. Τα σκυλιά μύριζαν την κάθε ανάσα μέσα από έναν ειδικό αποθηκευτικό σωλήνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 88 με 97% επιτυχία. Μετά από αυτές τις έρευνες, οι επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στο να μπορέσουν να αναλύσουν και να ξεχωρίσουν ποια χημικά στοιχεία είναι αυτά που μυρίζουν οι σκύλοι στους ασθενείς με καρκίνο. Αν και όταν τα καταφέρουν, θα μπορέσουν να δημιουργηθούν αποτελεσματικότερα μηχανήματα για τον ταχύτερο και πιο έγκυρο εντοπισμό του καρκίνου από τα πρώιμά του στάδια. Η ναρκοληψία είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει φυσιολογικά τον κύκλο ύπνου-ξύπνιου και χαρακτηρίζεται από υπερβολική και ανεξέλεγκτη υπνηλία. Ένας άνθρωπος με ναρκοληψία μπορεί ξαφνικά να πέσει σε βαθύ ύπνο, ακόμα και στη μέση κάποιας εργασίας. Είναι μια επικίνδυνη πάθηση και καταγράφονται πολλά ατυχήματα λόγω αυτής, γιατί μπορεί να συμβεί ξαφνικά, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, την ώρα της οδήγησης, του φαγητού, ακόμα και τη στιγμή που κάποιος διασχίζει το δρόμο. Σε μια έρευνα που έγινε το 2013, δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά κατάφεραν επιτυχημένα να εντοπίσουν ανάμεσα σε 33 άτομα τα 11 από τα 12 που είχαν αυτή την πάθηση, αφού μύρισαν μόνο κάποια δείγματα από τον υδρότα τους. Σκυλιά με τέτοια εκπαίδευση χρησιμοποιούνται γιατί μπορούν να προειδοποιήσουν για ένα επερχόμενο επεισόδιο ναρκοληψίας ακόμα και 5 λεπτά πριν, ώστε να προλάβει ο ιδιοκτήτης τους να πάει σε ένα προστατευόμενο χώρο. Όμως και στην περίπτωση που δεν προλάβει, είναι εκπαιδευμένα να τον προστατεύουν για όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Είτε να στέκονται από πάνω του αν βρίσκεται στο δρόμο και να τον προστατεύουν από κακόβουλους περαστικούς, είτε να κάθονται στα πόδια του αν έχει αποκοιμηθεί σε μια καρέκλα ή σε κάποιο επικίνδυνο μέρος, ώστε να μην τον αφήσουν να πέσει και να χτυπήσει. Πολλοί επιστήμονες και άνθρωποι του χώρου υποστηρίζουν ότι τα σκυλιά έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν μέσω της όσφρησης αλλαγές στα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα των ανθρώπων. Γι' αυτό, τα τελευταία περίπου 20 χρόνια έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση κατάλληλων σκυλιών υπηρεσίας για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Τα σκυλιά αυτών των οργανισμών λαμβάνουν εκτενή εκπαίδευση και τοποθετούνται μεταξύ άλλων και δίπλα σε διαβητικά άτομα ώστε να τα ειδοποιούν άμεσα οποιαδήποτε στιγμή μεταβάλλεται το ζάχαρό τους. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς είναι η περίπτωση να πέσουν τα επίπεδα του ζαχάρου τους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν δεν το καταλάβουν, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο πολλές φορές ακόμα και για τη ζωή τους. Τα σκυλιά αυτά είναι εκπαιδευμένα έτσι ώστε αν μυρίσουν και ανιχνεύσουν χημικές μεταβολές στο δέρμα, στον υδρότα, στο σάλιο ή και στην ανάσα του ιδιοκτήτη τους, να τον ξυπνήσουν αμέσως ώστε να ελέγξει το ζάχαρό του και αν χρειάζεται να λάβει την ινσουλίνη του. Σε μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge σε 8 γυναίκες με διαβήτη, βρέθηκε ότι ένα χημικό συστατικό του ανθρώπινου σώματος που λέγεται ισοπρένιο παρουσιάζει μεγάλη αλλαγή στα επίπεδά του σε κάθε επεισόδιο υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό καταφέρουν να μυρίσουν τα σκυλιά στην ανάσα των ιδιοκτητών τους ώστε να τους ειδοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά, έχει παραμείνει μια μικρή αβεβαιότητα σε αυτό το θέμα, γιατί τα πειράματα που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια είναι λίγα και δεν παρουσιάζουν πάντα ίδια και σταθερά αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες και πιο εμπεριστατωμένες έρευνες.
Από την αρχή της πανδημίας, ορισμένοι επιστήμονες άρχισαν να δοκιμάζουν τις οσφρητικές ικανότητες των σκύλων σε σχέση με τον COVID-19. Από τότε έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες που δείχνουν ότι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη λίμωξη του κορονοϊού στους ανθρώπους. Οι δοκιμές έγιναν κυρίως σε αεροδρόμια διαφόρων χωρών όπως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Αμερικής και άλλων. Επιβάτες έδιναν δείγματα υδρότα από τις μασχάλες τους, τα οποία τοποθετούνταν σε ειδικούς σωλήνες όσφρησης. Σε όλες τις έρευνες, τα ζώα ανείχνευσαν με παραπάνω από 94% επιτυχία τα άτομα που ήταν θετικά στον COVID. Στο παρελθόν έχουν γίνει ξανά δοκιμές με διαφορετικούς ιούς που και πάλι είχε αποδειχτεί ότι τα σκυλιά είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τις χημικές μεταβολές που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Η παλιά καλή αντίληψη ότι ένα σκύλος μπορεί να μυρίσει το φόβο είναι έγκυρη και ισχύει. Τα σκυλιά μπορούν να μυριστούν αν εμείς αισθανόμαστε φόβο ή έχουμε πολύ αυξημένα επίπεδα στρες, ακόμα και αν εξωτερικά δεν δείχνουμε κανένα σημάδι. Αυτό που οσμίζονται είναι το κύμα από ορμόνες που κατακλείζει το ανθρώπινο σώμα ως αντίδραση στις στρεσογόνες καταστάσεις. Οι πιο συνηθισμένες ορμόνες που απελευθερώνονται είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Τα σκυλιά που εκπαιδεύονται για να τοποθετηθούν δίπλα σε ανθρώπους με ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις λέγονται σκύλοι ψυχιατρικής υπηρεσίας. Χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες τους για συναισθηματικές αλλαγές που βιώνουν, πολύ συχνά πριν προλάβουν να το καταλάβουν και οι ίδιοι, και φυσικά για να τους προσφέρουν ψυχολογική φροντίδα. Επίσης, για να τους υπενθυμίσουν ότι πρέπει να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή τους και να τους ενοχλούν μέχρι να το κάνουν, για να τους ξυπνάνε αν έχουν εφιάλτες τη νύχτα και για πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών τους ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στην πρόληψή τους. Για παράδειγμα, στις κρίσεις πανικού, αν το άτομο μετά την άμεση προειδοποίηση του σκύλου του προλάβει να πάει σε ένα ασφαλές μέρος και να πάρει μερικές ανάσες, είναι πολύ πιθανό να αποφύγει το επερχόμενο επεισόδιο. Μια έρευνα που έγινε το 2017 στη Σουηδία, ανάμεσα σε 3.400.000 ανθρώπους, έδειξε ότι τα σκυλιά μειώνουν το ρίσκο των ανθρώπων να υποφέρουν από στρες και καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο εξωτερικό, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που εκπαιδεύουν σκυλιά υπηρεσίας, ώστε να βοηθούν ανθρώπους με κρίσεις πανικού και γενικά αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες και άλλα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, παρά τα επιστημονικά στοιχεία που είναι πια διαθέσιμα, ο κλάδος αυτός αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Οι επαγγελματίες του χώρου έχουν ελάχιστη έως ανύπαρκτη κρατική υποστήριξη και λειτουργούν κυρίως από χορηγίες ανθρώπων ή εταιριών. Το έργο που προσφέρουν είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται την υποστήριξή μας, γιατί μπορεί να σώσει ζωές και να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο με μόνα εργαλεία τους καλύτερους φίλους μας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και φυσικά να μας γράψετε στα σχόλια τη γνώμη σας.